Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και να μιλάω για αυτά τα ζητήματα, φυσικά και με για άλλα ζητήματα μαζί σας. Θα προσπαθήσω να πάω κατευθείαν στο ζήτημα που μας απασχολεί όσον αφορά την οργάνωση και τη θέση της γυναίκας, και θα προσπαθήσω να μην καλύψω όλο μου τον χρόνο και να χαρίσω κάποια λεπτά στην διοργάνωση. Το αριστερό μπλοκ ιδρύθηκε το 1999 κατά τη διάρκεια των χρόνων. Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πάρα πολλά κόμματα της αριστεράς μπήκανε σε αυτή τη μάχη για τον φεμινισμό. Δεν ήταν εύκολο φυσικά να φτιάξουμε ένα κόμμα αριστεράς χωρίς να υπάρχει ο φεμινισμός μέσα στο καταστατικό. Έτσι λοιπόν, εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός, τη δουλειά που είχε γίνει από άλλα κόμματα σε άλλες χώρες, όπως είπε και η Μαϊτέ. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που μάχονται για αυτά καθημερινά και στην χώρα μας. Τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης του μπλοκ δεν υπήρχε η ποσόστοση μέσα στο καταστατικό μας, δεν υπήρχε εθνικός νόμος ούτε για τις ποσοστώσεις, ούτε για την ισότητα, ούτε σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, σε κανένα επίπεδο, αλλά εμείς το ενσωματώσαμε. Αλλά ήταν πολύ περίεργο, γιατί ήταν μόνο 33% για τις γυναίκες, 66% για τους άντρες. Και υπήρχε φυσικά και ένα 0,1% που δεν ξέρω πού χάθηκε στο δρόμο. Ήταν μία από τις πρώτες μάχες φεμινιστικού χαρακτήρα μέσα στο κόμμα. Και αυτή η μάχη ήταν για μία πλήρη ισότητα. Αν θέλουμε να υπάρχει ισότητα, πρέπει να υπάρχει πλήρη ισότητα. Και εδώ και κάποια χρόνια το πετύχαμε αυτό. Πού το εφαρμόζουμε λοιπόν? Το εφαρμόζουμε σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις επιτροπές του κόμματος, σε όλες τις λίστες. Δεν έφερα μια κόπια του καταστατικού μας, γιατί τώρα έχουμε το συνέδριό μας στην Ζυρίχη την άλλη εβδομάδα, αλλά η απόλυτη ισότητα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2001 στην Κουίμπρα, την γενέτειρά μου, προσπαθήσαμε για τις τοπικές εκλογές να συμμετάσχουμε με μια λίστα μόνο με γυναίκες. Ήτανε λοιπόν, ζητήσαμε το κόμμα να μας υποστηρίξει, και εκείνη, και φυσικά εκείνη δεν ήταν πολύ τολμηρή για να μην το κάνουν, και τελικά το υποστηρίξανε, γιατί ήταν πολύ μεγάλο αυτό που κάναμε τότε, γιατί ποτέ κανείς, είχαν υπάρξει χιλιάδες λίστες που ήταν μόνο από άντρες και δεν ήταν κάτι που κανείς έδινε μεγάλη σημασία. Αλλά το να γίνει μια λίστα μόνο με γυναίκες ήταν κάτι μοναδικό και έδωσε την ευκαιρία να έρθει στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα του φεμινισμού. Αλλά όπως σας είπα, το 2011 αλλάξαμε την ηγεσία και βάλαμε το σύστημα της συμπροεδρίας, αλλά δεν λειτουργήσε δυστυχώς. Δεν λειτουργήσε και δεχτήκαμε απίστευτες επιθέσεις λόγω της συμπροεδρίας. Ήταν κάτι το φοβερό από άλλα κόμματα που μας έλεγαν ότι ήταν πολύ περίεργο αυτό να υπάρχει δικέφαλο σύστημα εξουσίας, ότι οι γυναίκες πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης μας επιτέθηκαν. Δεν πέρασε μία μέρα που να μην μας επιτίθενται για αυτή την διαρχία σε επίπεδο ηγεσίας. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε στο τελευταίο μας συνέδριο πριν 2 χρόνια να το αλλάξουμε αυτό, και σήμερα έχουμε
απόλυτη ισότητα. Αν λοιπόν ο ηγέτης του κόμματος είναι γυναίκα, ο ηγέτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος είναι άντρας και αντιστοίχως έχουμε αυτού του είδους την, αυτού του είδους την ισότητα σε όλα τα επίπεδα, όπως σας είπα και πιο πριν. Στο μόνο δήμο που έχουμε δήμαρχο εκλεγμένο από το κόμμα μας είναι γυναίκα δήμαρχος. Έχουμε ένα πρόγραμμα PhD, ένα πρόγραμμα διδακτορικό για τον φεμινισμό σε συνεργασία με πανεπιστήμια. Και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο στη θεωρία να αναφέρουμε κάποια πράγματα, γιατί η θεωρία σε σχέση με την πρακτική έχουν ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ τους. Και θέλω να σας πω ίσως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα γυναικείο κόμμα. Φυσικά αυτό επιδέχεται πολύ κριτική, μας ασκούνε πολύ κριτική και γι' αυτό όμως θα σας μιλήσω για το δεύτερο, στη δεύτερη ενότητα όσον αφορά τα ΜΜΕ. Μιλήσανε λοιπόν τα ΜΜΕ για τον παράγοντα 3M, που το 3M, 3M δηλαδή, έχει να κάνει με τις τρεις γυναίκες, τη Μαρίνα Μοτάργουα, τη Ματίς και τον εαυτό μου, M για το Ματίας. Και έτσι μιλούσανε για τον παράγοντα 3M. Και φυσικά όμως το μη, η γυναίκα στα πορτογαλικά λέγεται mulher, άρα ξεκινάει από μη. Έτσι το 3M το κάναμε το ζήτημα των γυναικών. Γι' αυτό όμως θα σας μιλήσω αργότερα όταν μιλήσουμε για τα ΜΜΕ στη δεύτερη ενότητα. Έτσι λοιπόν, σήμερα αντιμετωπίζουμε όπως και όλοι οι υπόλοιποι πολύ μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες. Όχι μόνο μέσα στην οργάνωσή μας, μέσα στο κόμμα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε το μόνο αριστερό κόμμα που έχει γυναίκα στην ηγεσία του. Και όχι λόγω αυτού που κάνουμε, αλλά γιατί δεχόμαστε πολύ μεγάλο πόλεμο όσον αφορά το περιεχόμενο. Πρέπει και οι γυναίκες, για παράδειγμα, να κάνουμε μεγάλη μάχη ώστε οι γυναίκες να μιλάνε για οικονομικά ή σε άλλους τομείς. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά στη χώρα μου οι άντρες θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να μιλάνε για κάποια θέματα με μεγαλύτερο πνεύμα ή δίμονα σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το παλέψουμε. Φυσικά μετά έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά φυσικά αυτά που έχουμε πετύχει εμείς μέσα στο κόμμα μας δεν σημαίνουν τίποτα σε επίπεδο κοινωνίας, διότι ο σεξισμός είναι μια πραγματικότητα κοινωνική. Υπάρχουν κάθε μήνα γυναίκες που δολοφονούνται, άρα σε κοινωνικό επίπεδο μόνο και μόνο το να είσαι γυναίκα μπορεί να αποτελέσει και αιτία θανάτου, θα έλεγα. Γι' αυτό θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι είμαστε πολύ περήφανοι για τον πρώτο νόμο που εγκρίθηκε για την βία κατά των γυναικών, ο οποίος έγινε ποινικό αδίκημα, γιατί μέχρι το 2000 ίσως γνωρίζετε δεν ήταν ποινικό αδίκημα, και είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε με δική μας πρωτοβουλία να γίνει ποινικό αδίκημα η βία κατά των γυναικών. Στις επόμενες ενότητες μπορούμε να μιλήσουμε για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και όπως σας είπα, παρόλο που έχουμε καταφέρει σε όλα μας τα κόμματα να θέσουμε το θέμα του φεμινισμού στην καρδιά της πολιτικής μας
Και παρόλο που όλα αυτά τα ζητήματα βρίσκονται στην ατζέντα μας και προσπαθούν να ανοίξουν το δρόμο για μια αλλαγή στο γενικότερο τρόπο που αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Παρόλα αυτά λοιπόν όμως, στην καθημερινή μας ζωή, όπως σας είπα και πριν, ακόμα και μέσα στα κόμματα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που χρήζουν βελτίωσης όσον αφορά την ισονομία, την ισότητα και φυσικά τη διαφορετικότητα, γιατί αφού προσπαθούμε και κάνουμε τη μάχη μας για την ισότητα, πρέπει να παλέψουμε και για τις διαφορετικότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Fighting with it. Thank you so much.